Εντάξει. Είμαστε οκ. Okay. Με ακούτε? Ναι, ναι, φαίνεται πολύ καλά. Εντάξει, λοιπόν, θα είμαι σύντομη και θα μιλήσω λίγο για την ελληνική εμπειρία, όπου ευτυχώς τα μέτρα στην Ελλάδα πάρθηκαν νωρίς. Είχαμε σχετικά λίγα περιστατικά, δεν πνιγήκαμε στα νοσοκομεία και είχαμε την ευκαιρία να αποφασίσουμε και να σκεφτούμε για κάθε άρρωστο. Είχαμε δηλαδή χρόνο και είχαμε και τη δυνατότητα νοσηλείας. Στην Ελλάδα ο πρώτος άρρωστος που ήρθε, που αναγνωρίστηκε, ήταν το Φεβρουάριο, στις 24 Φεβρουαρίου, και ήταν μια περίπτωση από την Ιταλία, όπως ήταν τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα, και εν συνεχεία είχαμε και κρούσματα από το Ισραήλ. Τα τεστ που έγιναν στην Ελλάδα μετά τις πρώτες δύο εβδομάδες, που ήταν optional για όποιον ήθελε τέλος πάντων, έγιναν μόνο για όσους ήταν σοβαρά άρρωστοι. Και άρα έχουμε αυτή τη στιγμή 2.853 επιβεβαιωμένα περιστατικά, που είναι βέβαια ένα πολύ μικρό νούμερο και τώρα γίνονται τυχαία δείγματα στον πληθυσμό. Είχαμε 1.030 νοσηλείες συνολικά και από εκεί έχουμε 790 εξιτήρια με ανθρώπους που είναι καλά και είχαμε και 212 διασωληνώσεις, που είναι πολύ καλά για τα νούμερα της χώρας και οφείλονται κυρίως στο ότι πήραμε μέτρα νωρίς. Και 166 θανάτους. Κάποιοι μέσα στα νοσοκομεία και στις μονάδες και κάποιοι εκτός. Στο δικό μας νοσοκομείο είχαμε 278 εισαγωγές και 27 θανάτους. Θα σας πω λίγο περισσότερα. Ήταν σχετικά νέοι άρρωστοι τον πρώτο καιρό. Δηλαδή, οι περισσότεροι που μπήκαν ήταν με ψηλό πυρετό, με αυτό το αίσθημα κόπωσης, με πόνο, αναφέρω στους μυς και πόνο στο στήθος πολλές φορές. Συγγνώμη. Βήχα, διάρρεια, είχαν την έντονη ανοσμία οι περισσότεροι από αυτούς και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν επίσης πνευμονικά διηθήματα. Και η εισαγωγή έγινε από 3 έως 7 μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Πάρα πολλοί είχαν συνοσηρότητες και ένα ποσοστό είχε παράλληλα και δεύτερη λίμωξη, δηλαδή συνήθως πνευμονιόκοκος, ένα ποσοστό γύρω στο 10% ίσως των αρρώστων που είχαμε και κάποιοι είχαν γρήπη. Παράλληλα, δηλαδή επιβεβαιωμένο ήταν τύπου Α ή τύπου Β γρήπη. Είχαν σαφώς ένδυα λεμφοκυτάρων, είχαν πάρα πολλοί από αυτούς αυξημένα υπατικά και πολλοί από αυτούς πάρα πολύ ψηλές φεριτίνες που φτάναν μέχρι και 24.000 μονάδες ή και περισσότερο, πολύ πάνω από 2.000 μονάδες νανογράμμα ανά λίτρο και φυσικά ήταν όλοι φοβισμένοι. Πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι και ήμασταν και εμείς φοβισμένοι. Ήμασταν φοβισμένοι γιατί ήταν κάτι καινούριο, γιατί βλέπαμε τι γινόταν γύρω μας, δηλαδή βλέπαμε ήδη τι είχε γίνει στην Κίνα, τι γινόταν στην Ιταλία και από τη μία μεριά ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τους ασθενείς και βέβαια ήταν και πάρα πολύ αγχωμένοι για το πόσο καλά θα μπορούσε να είναι το προσωπικό και πόσο προστατευμένο ήταν. Προσπαθήσαμε λοιπόν να είμαστε έτοιμοι και το πρώτο πράγμα είναι ότι βασίζεσαι στους φίλους σου. Άρα εγώ τουλάχιστον είχα τηλέφωνα με τον Φραντσέσκο Μπλάση και τον Τομπίας Βέλτε ρωτώντας τους ποια ήταν η εμπειρία τους, ρωτώντας τους τι κάνανε και πώς πήγαν. Είχαμε ένα σεμινάριο με την WHO, με την Κίνα. Προσπαθήσαμε να έχουμε όλα τα μέτρα προστασίας για το προσωπικό και νομίζω ότι επειδή γινόταν και όλη αυτή η φασαρή για την έλλειψη των προσωπικών μέτρων, των ατομικών μέτρων προστασίας, προσπαθήσαμε να πάρουμε ασπίδες, είχαμε δόξα τω Θεώ μάσκες και στολές και έτσι και βρήκαμε μέχρι μεγάλες σακούλες, βλέπετε, που παραγγείλαμε πολύ μεγάλες σακούλες για να βάζουμε τους αρρώστους μέσα, αν χρειαζόταν να τους αντιφελοποιήσει. Δηλαδή προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να περιχαρακώσουμε και το προσωπικό και τους άλλους ασθενείς. Και όπως λέει ο Φραντσέσκο, και εμείς στο δικό μας νοσοκομείο είναι πολλά κτίρια. Η καθημερινή δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί υπήρξαμε ένα σανατόριο, αλλά για το COVID δούλεψε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα ξεκινήσαμε, περισσότεροι από τους αρρώστους μας είχαν πνευμονικά διηθήματα και ξεκινάμε με ground glass opacities, όπως έδειξε ήδη ο Βενερίνο, αλλά πολλοί από αυτούς προχωρούσαν σε πιο οργανωμένες διηθήσεις και πολλές φορές έντονα αρκετά και πολλές φορές και σε καταστροφή πνευμονική. Δείχνω μερικές ακτινογραφίες απλώς που είναι παρόμοιες με αυτές που είδαμε ήδη. Και βλέπετε εδώ και εικόνα οργανούμενης πνευμονίας και διηθήματα. Και οι άρρωστοι αυτοί είχαν φυσικά πολύ βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και κινδύνευαν μαζί με όλο τον καταράκτη της λεωγονής. Είχαμε επίσης συνοσηρότητες. Αυτός που μας τρόμαξαν ιδιαίτερα ήταν άρρωστοι που ήταν νοσολογικά κατασταλμένοι, ρευματοειδής αρθρίτιδα, υποθεραπεία, λύκος υποθεραπεία,
που πήγαν καλά όμως τελικά. Άσθμα και ΧΑΠ που, όπως είπαμε και οι προηγούμενοι ομιλητές, δεν είχαμε παροξύσεις, δεν φάνηκε να επηρεάζεται η αναπνευστική, το αναπνευστικό πρόβλημα από το COVID. Είχαμε ασθενείς με υπέρταση και καρδιοπάθειες, και αυτό ήταν ένα πρόβλημα, και ασθενείς με καρκίνο, και ο ένας θάνατος που είχαμε στην κλινική ήταν ασθενείς με καρκίνο, 91 ετών, που πέθανε όχι από τον κορονοϊό, για να είμαστε ειλικρινείς, μπήκε, νοσηλεύτηκε, βγήκε καλά και γύρισε μετά από 10 μέρες με ολική ανεπάρκεια όλων των συστημάτων. Αλλά βέβαια είναι ένας άρρωστος που θα μπορούσε να πάει στραβά. Πάντως είναι COVID-related, δηλαδή θάνατος και όχι άμεσα οφειλόμενο στο COVID. Και είχαμε, όπως σας είπα, και συνοσηρότητες. Τι κάναμε σαν θεραπεία? Επειδή είχαμε δει τι γινόταν έξω και επειδή πιστεύουμε γενικά ότι αν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, δοκιμάζεις να κάνεις κάτι, παρόλο που ο Τοπίας μου είχε πει μη δώσετε τίποτα, βάλτε όλους τους αρρώστους σε πρωτόκολλα, δεν ξέρουμε τι κάνουμε, και έχει δίκιο σε πολλά θέματα. Όμως δώσαμε χλωροκίνη και αζιθρομικίνη, γιατί τότε αυτά ήταν τα data, ήταν η μελέτη του Ραούλ. Δώσαμε σε όλους αντιθρομποτική θεραπεία, γιατί αυτό ήταν κάτι που ήταν σαφές από όλους τους ανθρώπους μέχρι τότε είχαν δει ασθενείς με κορονοϊό, και από τον Φραντσέσκο και από τον Τομπίας και από την Κίνα. Οπότε δώσαμε σε όλους θεραπεία και τη δώσαμε σε μια ενδιάμεση δόση, ούτε προφύλαξη ούτε θεραπεία. Το ανεβάσαμε στη θεραπεία σε μερικούς ασθενείς, αλλά γενικά πήραν όλοι αντιθρομποτική αγωγή. Αντιβίωση δώσαμε σε όσους είχαν συμπτώματα μικροβιακής λίμωξης και οσιλταμιβίρη σε όσους είχαν γρήπη. Τώρα, για τους αρρώστους που δώσαμε χλωροκίνη, επειδή όπως ξέρετε η ανεπάρκεια του G6PD είναι πολύ συχνή στην Ελλάδα, πολλοί άρρωστοι δεν μπόρεσαν να την πάρουν. Περίπου ένα στους 5 ίσως, όχι λιγότερο, ένα στους 8 δεν μπόρεσε να πάρει. Η δική μας αίσθηση από τους ασθενείς που είδαμε ήταν ότι οι ασθενείς που πήραν χλωροκίνη και αζιθρομικίνη πήγαν μάλλον καλύτερα. Αλλά αυτά είναι μόνο data παρακολούθησης, δεν έχουν νόημα. Νομίζω ότι είναι σωστό να περιμένουμε τις μελέτες και οι μελέτες ήδη δείχνουν ότι πιθανότατα υπάρχει και ένας παράγοντας κινδύνου με την χλωροκίνη. Στο νοσοκομείο είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε ρεμντέσιβιρ, το σιλίζουμαμ και επίσης κολχικίνη, που ήταν ένα ελληνικό πρωτόκολλο από την καρδιολογική εταιρεία για τους ανθρώπους που είχαν προβλήματα με το καρδιολογικό, με το καρδιαγιακό τους. Πήγαν σχετικά λίγοι αυτά τα φάρμακα. Από αυτούς που πήραμε, μερικοί άρρωστοι ήταν ήδη πολύ αργά, πολύ βαριά όταν ήρθαν στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκαν στις πρώτες ώρες μετά την εισαγωγή τους ή στις πρώτες μέρες μετά την εισαγωγή τους. Αυτό που είδαμε και που είχαμε συζητήσει και από πριν, ότι είναι εύκολο να τους αερίσεις τους αρρώστους, ήταν εύκολο να τους αερίσεις, δεν ανταποκρινόντουσαν γρήγορα όμως. Και αυτό ήταν και αυτό που μου είχαν πει και από την Ιταλία και από την Γερμανία, θα κρατήσουν καιρό μέσα στη μονάδα. Επειδή βλέπαμε ότι οι άρρωστοι δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και επειδή υπήρχαν και άρρωστοι που θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να το σταματήσουμε, επειδή βλέπαμε πίσω ότι υπήρχε αυτό το διπλό κομμάτι, τα αντιϊκά που χρειάζονται στην πρώτη φάση, αλλά το δεύτερο κομμάτι είναι καθαρά νοσολογικό και είναι αυτή η υπέρμετη αντίδραση του οργανισμού που χαλάει όλα τα συστήματα, και το αναπνευστικό, αλλά και όλα τα άλλα συστήματα, σκεφτήκαμε τι νοσοκατασταλτικό εκτός από την anti-IL-6 μπορούμε να δώσουμε. Και να πω εδώ ότι anti-IL-6 εμείς μπορούσαμε να δώσουμε σε ασθενείς με καλά υπατικά και οι περισσότεροι ασθενείς που το χρειαζόντουσαν είχαν ήδη τρανσαμινάζες 5 και 8 φορές πάνω από τα κανονικά όρια. Οπότε είπαμε να δώσουμε, ξεκινήσαμε με ένα ασθενή που δώσαμε στεροειδή και δώσαμε πάλσες σε ψηλή δόση, δηλαδή 125 μιλιγκράμμ ή πάνω από 2 μιλιγκράμμ ανά χιλιόγραμμο βάρους την ημέρα, για 3 με 5 μέρες. Και γενικά στα χέρια μας αυτοί πήγανε καλά. Όλοι οι ασθενείς είχαν πάρα πολύ στενή παρακολούθηση και συζητούσαμε για κάθε ασθενή, είχαμε το χρόνο να συζητήσουμε για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Σας δείχνω την ανταπόκριση που είχαν οι δικοί μας ασθενείς στα στεροειδή. Είναι το πρώτο ντότ είναι πριν τα στεροειδή, το δεύτερο είναι τη μέρα της έναρξης και από εκεί και πέρα είναι η ανταπόκριση. Και βλέπετε τις τιμές στον ορισμό του ARDS, αν θέλετε, στην αναπνευστική ανεπάρκεια, στη CRP, στη φεριτίνη και στην προκαλσιτονίνη, που ήταν γενικά χαμηλή, αλλά έπεσε ακόμη χαμηλότερα.
Στα δικά μας χέρια λοιπόν τα στεροειδή βοήθησαν, όπως νομίζω και στα χέρια του Φραντσέσκο. Και τώρα υπάρχει αυτή η μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, που είναι pre και post, δεν είναι randomized study, αλλά δείχνει επίσης ότι η πιθανότητα βοηθάει. Προσπαθήσαμε να το δημοσιεύσουμε, αλλά βέβαια είχαμε λίγους αρρώστους. Μας είπαν ότι είναι πολύ λίγο και ότι δεν αξίζει τον κόπο. Μας είπαν επίσης ότι είναι ένα πολύ επικίνδυνο φάρμακο και βέβαια δεν υπάρχει φάρμακο που δεν είναι επικίνδυνο. Όλα τα φάρμακα, αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνα. Αλλά είναι ένα φάρμακο φτηνό, εύκολο στη λήψη από όλους. Το έχουμε δοκιμάσει όλοι για BOOP, για FOP, για κρίσεις άσματος, οπότε ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Είναι κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε πιθανώς. Χωρίς να λέω ότι αυτά είναι data που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, τι κάνουμε στο follow-up των αρρώστων. Οι περισσότεροι έχουν ήδη εξέλθει. Δηλαδή, στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχουμε 21 ασθενείς σε θαλάμους και 6 ασθενείς σε μονάδα. Και αυτούς που βλέπουμε πίσω, που έρχονται πίσω, κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν να έχουν αυτή την έντονη κόπωση, αλλά οι περισσότεροι είναι πια καλά, έχουν καλύτερη ακτινογραφία, έχουν καλά αιματολογικά και βιοχημικά και οι περισσότεροι αισθάνονται πια καλά. Δεν έχουμε κάνει νέες αξονικές, θέλουμε να αφήσουμε λίγο διάστημα σε αυτούς ειδικά που είχαν έντονα προβλήματα για να μην τους κάνουμε ακτινοβολία πολύ συχνά και να δούμε 2 μήνες μετά το εξιτήριό τους πώς είναι η αξονική. Οπότε αυτό θα το δούμε στον χρόνο. Όλη αυτή η ιστορία έχει αλήξει εντελώς την πραγματικότητα και τον τρόπο που ζούμε και εμείς οι γιατροί, αλλά νομίζω όλη η κοινωνία. Είναι μια πραγματική απειλή, υπήρξε μια πραγματική απειλή και έκανε και μεγάλη νοσηρότητα και πολλούς θανάτους. Ένα πολύ μεγάλο δηλαδή αποτέλεσμα στην υγεία. Επίσης, μια πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο ζωής που έχουμε και σας δείχνω δίπλα μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ και λέει ότι είναι μια παλιά φωτογραφία από αρχαία φωτογραφία από ανθρώπους που τρώνε σε ένα ρεστοράν το 2019 και θα αργήσουμε να το δούμε αυτό ξανά νομίζω. Και βέβαια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για την οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό είναι ένα perspective που δημοσιεύτηκε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι μαζί του στο New England Journal of Medicine για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι καινούριο που δεν το ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και έχει κάτι που λέει ο Λία Ιακώκα που λέει ότι ας δοκιμάσουμε και αν δεν πάμε καλά θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι το πιστεύω απόλυτα αυτό. Όταν δεν έχουμε, φυσικά θα πρέπει να πάμε πρωτόκολλα, αλλά αν έχουμε αρρώστους μπροστά μας που πιθαίνουν, πρέπει να δούμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και με βάση τη λογική και με βάση τη σκέψη και το τι ξέρουμε από τα μέχρι τώρα. Αυτά που έχουμε γίνει παραδεκτά μέχρι τώρα και που έχουμε data, μήπως μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε κάτι καινούριο που δεν ξέρουμε. Είναι, νομίζω, παράλληλα μια ευκαιρία για καλύτερη συνεργασία μεταξύ μας, ανταλλαγή ιδεών. Είναι μια καινούργια αρχή, πιθανώς, για να σκεφτούμε και στην επιστήμη και την ιατρική και στην κοινωνία. Και περιμένοντας το εμβόλιο, που νομίζω ότι το περιμένουμε όλοι, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί και να σκεφτούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους αρρώστους, όχι μόνο με τα καινούργια φάρμακα που έρχονται, αλλά και πιθανώς με παλιά που έχουμε στη διάθεσή μας. Με τρόπο όμως που να έχει κάποιο νόημα επιστημονικά και να είναι προσανατολισμένο στο συγκεκριμένο ασθενή που έχουμε μπροστά μας. Και θα ακούσω όποια σχόλια νομίζετε από εδώ και πέρα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Γκάγκα, διότι όπως πάντα είναι πρακτική, με μαθηματικό μυαλό, συγκεκριμένες σκέψεις και βοήθησε πάρα πολύ σε αυτήν την ιστορία. Εύχομαι αυτά που είπε στο τέλος να βοηθήσουν στο μέλλον, κυρίως για το εμβόλιο, τώρα που ξαναεπανακοινούμε τη ζωή μας και σχεδιάζουμε ξανά τη ζωή μας, ώστε να μην τύχει η κοινωνία όλων αυτών των προβλημάτων που είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάρα.